Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά. Ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Νέα σελίδα στη ζωή του άνοιξε ο Ιπάτιος Πατμάνογλου που μαζί με την εκλεκτή της καρδιάς του, Εμμανουέλα Βογιατζή, ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρκέλας, στο πανόραμα Κινέτας, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Και πιάνω το μαχαίρι, το σκοτάδι να χαράξω. Ο Ιπάτιος ξαναβρήκε το χαμόγελο στα χείλη του στο πλευρό της συντρόφου του, η οποία είναι έγκυος και σε λίγο καιρό θα του χαρίσει ένα κοριτσάκι. Σε μια λιτή και σεμνή τελετή, ο Ιπάτιος έφτασε πρώτος στην εκκλησία και ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, αφού μέχρι και την τελευταία στιγμή ήθελε να κρατήσει το μυστήριο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Να ζήσετε. Καλές γιορτές, παιδιά, καλές γιορτές. Τα συναισθήματα θα ήθελα. Θέλω να κάνω καμιά δήλωση, παιδιά, να είστε. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε η νύφη με ένα εντυπωσιακό νυφικό. Η Έμι, που σε λίγους μήνες θα γίνει μανούλα, περιτριγυρισμένη από αγαπημένους φίλους και συγγενείς, κράτησε χαμηλούς τόνους. Όταν έχω εσένα. Ιδιαίτερα συγκινημένη η δίδυμη αδελφή της, αλλά και η μητέρα της. Θέλω να πω να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό. Πώς αισθάνεστε που θα γίνετε και θεία σε λίγους μήνες? Όμορφα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να ζήσουν τα παιδιά ευτυχισμένα. Θέλω, επειδή ξέρω ότι είσαι αδερφή της Έμις, ξέρω πόσο την αγαπάς και πόσο τη στηρίζεις, πώς αισθάνεσαι κιόλας που περιμένεις και το ανιψάκι. Τέλεια. Τέλεια. Κοριτσάκι. Πες μου κάτι, έχετε ετοιμάσει το παιδικό δωμάτιο? Όλα έτοιμα είναι. Όλα έτοιμα. Είσαι μια πολύ δυνατή γυναίκα που μεγαλώνεις και 4 παιδιά. Πώς πήρες την απόφαση να πεις ναι σε αυτό το μεγάλο βήμα στην αδερφή σου και στον υπάρχει? Παιδιά πρέπει να φτιάξουν τη ζωή τους. Η ζωή συνεχίζεται. Και με τις πίκρες και με τις χαρές. Θέλω να μου πεις τι τις εύχεσαι και τι ονειρεύεσαι για την Έμι. Τα καλύτερα, παιδιά, και στους δύο. Να είναι πάντα ευτυχισμένος και χαμογελαστός. Θέλω μόνο να δω κάθε που σε κοιτώ. Το ζευγάρι ενώθηκε ενώπιον Θεού και ανθρώπων και ο πνευματικός τους, που τους πάντρεψε, ήταν και εκείνος ιδιαίτερα φορτισμένος. Συγκινημένοι όμως ήταν και οι παρευρισκόμενοι. Είμαστε εδώ ιερείς, προσευχηθήκαμε μαζί με και με τον λαό του Θεού, τον ευλογημένο, τον οποίο καλέσατε. Η ζωή συνεχίζεται για αυτούς που μένουν εδώ και ίσα ίσα που για αυτούς που μένουν εδώ πέρα είναι και πιο δύσκολο. Άρα οι άνθρωποι που μένουν εδώ πέρα, ο ένας πρέπει να στηρίζει τον άλλον. Αυτό θεωρώ. Καλά κάνει ο Ιπάτιος και συνεχίζει τη ζωή του, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει και νομίζω αυτό θα ήθελε και η γυναίκα του και το παιδί του. Ο Θεός επιλέγει που στέλνει τα παιδιά. Δυστυχώς είναι και πολλά ιδρύματα γεμάτα και δεν λειτουργεί και γρήγορα το σύστημα των υιοθεσιών κτλ. Ο Ιπάτιος νομίζω ότι ευλογήθηκε από τον Θεό με αυτόν τον τρόπο για να ξεπεράσει τον πόνο του. Το πένθος δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό είναι, το θυμόμαστε πάντα. Η δύναμη της αγάπης είναι αυτή η οποία μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Μετά το γάμο ακολούθησε δεξίωση. Όπως και να έρθεις, σε θέλω ό,τι και να πεις. Σωπαίνω, κρέμομαι στη δική σου γνώστη.